θεμελιώνεται στην Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες που τεκμηριώνουν ιστορικά την Ανάσταση του Χριστού. Αυτή είναι η απορία. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, εδώ. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι το θεμέλιο του χριστιανισμού είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, που είναι, δηλαδή, μικρό, τεράστιο, θεμέλιος είναι. Όταν πηγαίνω να κοινωνήσω, το σώμα και το αίμα του Χριστού, μέσα στο Άγιο Ποτήριο εβάλαμε κρασί, εβάλαμε και άρτον, το πρόσφορο που ζήμωσε η μητέρα σας ή εσείς, και είναι αυτό. Και λέμε ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε, η γλώσσα μου τι αισθάνεται? Κρασί και ψωμί. Είναι κρασί και ψωμί? Όχι. Τι είναι? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μου, όπως δεν υπέπιπται στις αισθήσεις των ανθρώπων το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους ένας άνθρωπος, τόσο άνθρωπος ώστε τον πήραν και τον σταύρωσαν. Δεν έπιπτε στις αισθήσεις τους ότι ήταν ο Υιός του Θεού, πράγμα το οποίο δεν έπιπτε ούτε εις τα μάτια των αγγέλων, ούτε εις τα μάτια των δαιμόνων. Δεν εγνώριζαν ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες εγνώριζαν ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, διότι η θεότητα είναι τελείως αφανής. Δεν υπάρχει οφθαλμός κτιστού πλάσματος που να μπορεί να ειδεί τη θεότητα. Ουδείς, λέει η Αγία Γραφή, Θεόν εώρα και πόποτε. Ποτέ κανείς δεν είδε το Θεό. Τι έβλεπαν οι αισθήσεις των ανθρώπων στον Ιησού Χριστό? Το σώμα του. Έβλεπαν τη θεότητα? Όχι. Όπως δεν έβλεπαν τη θεότητα του Χριστού, έτσι δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα την μεταβολή του κρασιού και του ψωμιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά πώς το αισθάνονται οι αισθήσεις μας? Σαν κρασί και ψωμί. Πώς αισθάνονται οι αισθήσεις των ανθρώπων όταν πιάσαν τον Χριστό και τον κάρφωσαν στο σταυρό? Έναν άνθρωπο και τίποτε άλλο. Πού είναι η βάση και το θεμέλιον ότι αυτό που κοινωνούμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Απλούστατα, γιατί ο Χριστός αναισθήθη, και αφού αναισθήθη είναι Θεός. Συνεπώς, όταν μας είπε θα παίρνετε κρασί και ψωμί, ας το πω έτσι απλοελληνικά, έτσι χοντρικά, και θα κάνετε λειτουργία, αυτό θα είναι το σώμα μου και το αίμα μου. Πού ξέρω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Απάντησης: το είπε ο Χριστός. Και πού ξέρω ότι αυτό που είπε είναι σωστό? Ανεστήθη ο Χριστός από τους νεκρούς, ανελήφθη και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και βεβαίωσε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ώστε το κλειδί της γνώσεως των πάντων, ό,τι μας είπε ο Χριστός, είναι η Ανάσταση του Χριστού, ορθότατον. Είναι το θεμέλιον, σας είπα, το κλειδί είναι η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι αν κάποιος πει, τώρα τι είναι αυτό, το είπε ο Χριστός. Και γιατί το είπε και είναι έτσι? Ναι, γιατί αναισθήθη. Τέλος. Θέλετε να το δείτε πως το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Στο 15 κεφάλαιο Αλφα Κορινθίου λέει το εξής: «Η Χριστός ούκαι γίγερται
κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν ο Χριστός λέγει δεν ανηστήθη, τότε κούφιο το κήρυγμά μας, κούφια και η πίστη μας. Δηλαδή τότε η ιδιότητα του χριστιανού, ο χριστιανισμός, πέφτουν στο κενό. Εκείνο που λέγαμε προηγουμένως δια το όνομά μας ως χριστιανοί, αυτό πέφτει στο κενό. Θέλετε ακόμη περισσότερο? Επειδή ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, είναι σταυρικό και λέει θα κόψεις τα πάθη σου, δεν θα είσαι άνθρωπος πλεονέκτης, θα γίνεις πλούσιος και δεν ξέρω τι, θα αδικήσαι μάλλον παρά θα αδικείς, θα υποφέρεις μάλλον και θα σηκώνεις το σταυρό σου στη ζωή αυτή. Εάν, παιδιά, δεν είναι αληθής ο χριστιανισμός, τότε γιατί να υποφέρω, γιατί να έχω αυτό το μαύρο ύφασμα διαρκές σύμβολων πένθους? Και αν το θέλετε, δεν είναι δια τον ιερέα που έχει τα μαύρα ράσα, είναι δια τον κάθε πιστό. Σε εμάς γίνεται έκδηλο φανερό σαν χρώμα στον κάθε πιστό, που μπορεί να βάλει οποιοδήποτε χρώμα, βέβαια, ηματισμόν, οποιοδήποτε χρώμα, όμως στην πραγματικότητα πρέπει να έχει πένθος για τις αμαρτίες του πάντοτε. Μακάρι οι πενθούντες, λέγει ο Κύριος, μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Τι λέγει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ότι για να είμαι χριστιανός πρέπει να αναλάβω κάποιες θέσεις. Λοιπόν, εάν ο χριστιανισμός δεν είναι αληθής και είμαι σε αυτή την κατάσταση και δεν απολαμβάνω αυτήν την κάποια ζωή, ποια ζωή? Αυτή την κοσμική ζωή. Βέβαια είναι αναξία λόγου η κοσμική ζωή, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει κάνω το κέφι μου, κάνω το θέλημά μου, γιατί να μην ζήσω και την παρούσα ζωή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε εμείς που πιστεύουμε και ζούμε χριστιανικά είμαστε οι αθλειότεροι πάντων των ανθρώπων. Χάνομαι μια μέλουσα ζωή που δεν υπάρχει, τροποντινά, δεν ανεστήθη ο Χριστός και εμείς τίποτα δεν είμαστε, χάνομαι και την παρούσα ζωή. Γιατί να μην φάω και να μην πιω? Αν θέλετε, το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, τότε μπορούμε να υπούμε φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκουμεν, αποθνίσκομεν. Το λέγει ο ίδιος. Ως προς τι λέγει εν εφέσω θηριωμάχησα, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, εάν ο Χριστός δεν ανεστήθει? Ως προς τι λέει θηριωμάχησα? Είτε θηριωμάχησε μεταφορικά, είτε θηριωμάχησε πραγματικά. Όπως θα λέγαμε ένας μάρτης που μπαίνει στο στάδιο να μαρτυρήσει. Γιατί να μαρτυρήσω, γιατί να χάσω τη ζωή μου, για ποιο λόγο? Εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος, νι-νι, το νι ύψιλον νι γιώτα, νι ύψιλον νι γιώτα. Θα πει τώρα πια, τώρα δα, τώρα πια. Νι-νι δε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχή των κοιμημένων εγένετο κλπ. Τώρα, λέει, ο Χριστός ανεστήθη και φέρνει τις μαρτυρίες του ο Απόστολος Παύλος. Διότι και η απορία, λέει, πώς τεκμηριώνεται, πώς αποδεικνύεται. Ιστορικά, λέγει μάλιστα η απορία. Λοιπόν, προσέξτε, όταν λέμε ιστορική θεμελίωση εννοούμε γεγονότα. Και ακόμα ένα δεύτερο, μαρτυρία των γεγονότων. Δεν είναι μόνο κάτι να έγινε, αλλά και πρέπει να έχουμε την μαρτυρία των όσων έχουν γίνει. Παιδιά, εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εκεί τα εξής. Αναφέρει, παιδιά, τα εξής εις την πρώτη προς Κορινθίους.
πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Ακούστε τι λέγει. Παρέδω καγαριμήν εν πρώτης ο και παρέλαβον. Σας παραδίδω εκείνο που πήρα, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Προσέξτε. Όταν θέλουμε να κατοχυρώσουμε ένα γεγονός ιστορικά, δεν έχουμε παρά να έχουμε ιστορικές μαρτυρίες. Αυτό είναι ένας θεμέλιος. Ειδικά εις τον χώρο της πίστεως, εις τον χώρο του χριστιανισμού, έχουμε δύο θεμέλια. Προσέξτε, δύο θεμέλια. Το πρώτο θεμέλιο είναι το ιστορικό γεγονός και η μαρτυρία του, και το δεύτερο είναι η προφητεία όταν πραγματοποιείται. Για όλα τα κοσμικά πράγματα αναμφισβητήτως δεν έχουμε προφητεία. Λέμε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρότι ξέρετε, ο Μέγας Αλέξανδρος έχει προφητεία, είναι στο Δανιήλ, αλλά ας πούμε ότι έχουμε την κοσμική ιστορία, έζησε και τα λοιπά. Πώς θα τεκμηριώσω ότι υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος? Μόνο από τα γεγονότα. Πώς θα τεκμηριώσω ένα γεγονός του χριστιανισμού? Από δύο πράγματα. Όχι μόνο από τα γεγονότα, αλλά και από την προφητεία. Γι' αυτό, άμα διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ξέρετε τι συναντούμε σε κάθε βήμα? Είναι γραμμένο. Το λέγει ο τάδε προφήτης και ούτω καθεξής. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το πήρα σαν παράδοση, γιατί είναι γεγονός, μαρτυρία. Και αυτό είναι κατά τας γραφάς, δηλαδή κατά τις προφητείες. Και ότι ετάφη και ότι εγείγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και η Ανάστασή του, γεγονός παραδεδομένων, αλλά και κατά τας γραφάς και κατά τις προφητείες. Στο σύμβολο της πίστης, αν με λέμε κατά τας γραφάς, εκείνη η λεξούλα, ξέρετε πόσο θεμελιώδης είναι, πόσο σπουδαία είναι. Και ότι όφθη, προσέξτε τώρα, όφθη, παρουσιάστηκε, γεγονότα τώρα, κυφά στον Πέτρο, είναι εβραϊκά κυφά Πέτρος, ήταν τις 12, στους 12 μαθητάς. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, μια φορά σε πάνω από 500 ανθρώπους. 500 ανθρώπους, ακούστε, μάρτυρες 500, υπέρ 500 μάρτυρες. Εξώνει πλοίους μένους είναι ο Σάρτη, που αρκετοί οι περισσότεροι ζουν μέχρι τώρα. Κορίνθιοι, γιατί σε αυτούς στέλνει την επιστολή, άντε να τους ρωτήσετε. Είδαν τον Χριστό, τιμές δε και κοιμήθησαν, μερικοί δε και πέθαναν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, παρουσιάστηκε στον Ιάκωβο, ήταν της Αποστόλης Πάση, ύστερα σε όλους τους Αποστόλους. Έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Και εγώ σαν έκτρωμα, γιατί εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού, παρουσιάστηκε και εις εμένα. Πού παρουσιάστηκε? Όταν πήγαινε προς Δαμασκόν. Θα πει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, ουχή, είναι στην πρώτη προς Κορινθίους 9,1, ουχή Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα. Δεν είδα, λέει, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν? Τον είδα. Θέλετε ακόμη? Έχει αυτή τη μαρτυρία και αυτή επικαλείται. Γιατί λέτε?